νέα γενιά φέραμε. Την νεολαία. Λοιπόν, σκεφτόμουν πριν πούμε ποιους έχουμε, να εντείνουμε λίγο, αν και το έχουν δει. Δεν λέω, αυτό είναι, δεν έχει νόημα να εντείνεις. Ότι από χθες σκέφτομαι ότι αυτό το επεισόδιο είναι οι δύο Spider-Man οι ίδιοι που δείχνουν ένα στον άλλον. Που είναι το Uncut και το Uncover Stories. Καλώς τα παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Χαίρετε. Χαίρετε. Θάνος Νασόπουλος, Κωνσταντίνος Μαρκέτος, τα παιδιά του Uncover. Μπορούμε να πάρουμε το μικρό Spider-Man εμείς. Ναι. Το αξίζουν κιόλας. Ναι, δηλαδή, το δικαιούνται. Το πιο νέο. Λοιπόν, σας έχουμε εδώ πέρα γιατί θέλουμε να μας πείτε. Καλά, θα συζητήσουμε. Έχουμε να πούμε. Πολλά δεν είναι. Δεν τελειώνει η επικαιρότητα. Δηλαδή, μπορείς να μιλάς για ώρες. Σας φωνάξαμε εδώ πέρα γιατί κάνετε μια ωραία εκπομπή στο Attica TV με νέες ιστορίες, ας πούμε, καθημερινότητας που δεν. Δεν έχουμε συνηθίσει να τις βλέπουμε στην τηλεόραση. Και ξέρεις τι, δεν είναι μόνο αυτό. Είναι, θα κάνω αυτό το πράγμα σήμερα που θα μιλάω συνέχεια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να απαντήσετε. Κάτι έχουμε ψήφια. Θα τα πω εγώ. Να σου δώσω το χαρτί με τις σημειώσεις. Είναι κάποια πράγματα που θέλω να τα πει σίγουρα. Λοιπόν, ακούστε. Ξέρεις τι, εγώ στο λέω εσένα, Κωνσταντίνε, δικαίου μου Κωνσταντίνε, στο λέω πόσο καιρό. Ότι ρε, παιδί μου, κάποια στιγμή η δική μας γενιά θα πάρει όχι την εκδίκησή τη, θα έρθει στα πράγματα. Οπότε. Αυτοί εδώ οι δύο είναι κάπως. Ισχύει. Είναι η απάντηση. Μια μικρή, αλλά κάπως ξεκινάμε. Τι γίνεται, για πείτε, τι κάνετε στο Attica. Στο Attica ξεκινήσαμε με την εκπομπή Uncover Stories. Στην ουσία ήταν είναι η τηλεοπτική εκδοχή του Uncover, της σελίδας στο Instagram, στο Facebook και στο TikTok. Και αναδεικνύουμε θέματα που εμείς θεωρούμε ότι δεν έχουν την κάλυψη που θα έπρεπε να έχουν από τα υπόλοιπα mainstream media και κατά βάση ψάχνουμε για ανθρώπους που πάλι κατά τη δική μας την εκτίμηση έχουν κάτι σημαντικό να καταθέσουν. Μπορεί να κάνουμε και λάθος, κατά τη δική μας την εκτίμηση. Δική σας είναι η εκπομπή, θέλετε την κάνετε, κάπως έτσι. Επί της ουσίας αυτό που ψάχνουμε είναι πολιτικό περιεχόμενο χωρίς τις γνωστές κραυγές που βγάζουν οι πολιτικοί στα παράθυρα. Το αποτύπωμα δηλαδή της κοινωνίας με κάποιον άλλο τρόπο, ίσως τον πιο ειλικρινή τρόπο, μέσα από ιστορίες ανθρώπων που συνήθως αθέατες και ανθρώπων που δεν ακούγονται. Ναι, και τελευταία έχω είδα ότι κάνατε και εκπομπή για το, με ηθοποιούς. Ηθοποιούς, ντελιβεράδες, ελληνικό ραπ, ελληνικό κομικούς. Με Μάκη είδα εκεί. Μάκη Παπασημακόπουλος, τρομερός. Ναι, αυτό εγώ νιώθω δηλαδή ότι κάνετε εκπομπές που εκπροσωπούν, είναι μια τηλεόραση που μπορεί να τη δει και ένας άνθρωπος που έχει συνηθίσει να βλέπει. Στην ουσία είναι ένα περιεχόμενο το οποίο δεν υπάρχει στην τηλεόραση. Πιο πολύ το συναντά στο YouTube. Yeah. Και το Attica, το ευχαριστούμε κιόλας, μας έδωσε την ευκαιρία να το κάνουμε στην τηλεόραση. Οπότε είναι τεράστια χαρά για εμάς. Πώς είναι η εμπειρία, είχατε ξανακάνει. Την ταξιδιωτική εκπομπή. Ναι. Κοίταξε να δεις. Σαν εμπειρία είναι. Το Lock and Road. Το Lock and Road ήταν η πρώτη μας τηλεοπτική δουλειά που είχαμε κάνει στο Open. Ήταν λίγο δύσκολο γιατί. Πόσο ήσασταν τότε, ήσασταν και πιο. 27-28. Είναι η γενιά του Γρηγορόπουλου, εγώ καταλαβαίνω. Ναι. Κάπου εκεί, δηλαδή, σκέψου ότι όταν το 2010, όταν μπήκαμε στα μνημόνια, πρέπει να πηγαίνετε λύκειο. Ακριβώς. Οπότε, ξέρεις, έχουν ζήσει όλο το. Που εμείς, ας πούμε, αυτό το ζήσαμε σαν. Εγώ τουλάχιστον το ζήσα δυστυχώς σαν εργαζόμενο. Και εγώ. Κάνοντας μεταπτυχιακό, ετοιμαζόμουν να μπω στην αγορά και. Ναι, εμείς είδαμε ήδη μια αγορά διαλυμένη και είπαμε ότι μάλλον αυτό θα είναι από εδώ και πέρα. Εκτός αν παλέψουμε για να αλλάξει. Στην επιστροφή της ερώτησης για τις τηλεοπτικές παραγωγές, μας ήταν λίγο δύσκολο στην αρχή διαχείριση στην πρώτη δουλειά, γιατί αποφασίσαμε ότι θα την κάνουμε μόνοι μας για να μην έχουμε, να μην μπούμε σε φίλτρα και κάποιες νόρμες. Οπότε. Το βρήκαμε όλο στην πορεία. Τι σημαίνει σκηνοθεσία, τι σημαίνει κάδρο, τι σημαίνει ήχος. Στην ουσία μάθαμε στις πλάτες μας. Είχαμε ελάχιστη εμπειρία από το κομμάτι τηλεοπτική παραγωγή. Αυτό πρώτα το γυρίσατε και μετά πήγατε και το. Και αυτό το. Συγγνώμη, και το κάνετε μέσα στο lockdown, έτσι. Μέσα στο lockdown, ναι. Ήταν εξαιρετική η προετοιμασία του. Γιατί είχαμε ένα μήνα τηλεφωνήματα σε πρεσβείες ξένων χωρών για να δούμε πού μπαίνουμε, πώς μπαίνουμε, με ποιες προϋποθέσεις, ανά πόσες ώρες πρέπει να έχουμε κάνει τεστ για να αλλάξουμε σύνορα. Είχε ένα κομμάτι προετοιμασίας, το λεγόμενο pre-production, που λέμε 1-1,5 μήνα. Και ήταν από τη στιγμή που το σκεφτήκαμε, θεώρησαμε ότι είναι τρελό, ότι δεν θα γίνει. Και όμως έγινε. Με δικό σας budget.
Φύγαμε με δικό μας budget, αλλά ευτυχώς φύγαμε χωρίς να ξέρουμε ότι θα παίξει την τηλεόραση. Αυτό δεν είχε πουληθεί κάπου. Όχι, δεν είχε πουληθεί. Απλά έχουμε τρελή ιδέα ότι θέλουμε να κάνουμε αυτό. Ναι. Και είπαμε ότι θα βάλουμε όλη η ομάδα κάποια λεφτά και αν δεν πουληθεί, ας πούμε ότι ήταν ένα διαφορετικό ταξίδι. Είχαμε φύγει με αυτό το πράγμα στο μυαλό μας. Πόσοι ήσασταν? Ήμασταν 8 άτομα και όταν φύγαμε ήταν νομίζω τέλη Φλεβάρι, αρχές Μαρτίου. Στην Ελλάδα είχαμε να κάτσουμε έξω του για μια δεύτερου, μπύρα. Του δεύτερου lockdown. Είχαμε να κάτσουμε ένα εξάμηνο για μια μπύρα. Ναι. Και σκέψου ξαφνικά βρισκόμαστε Σερβία, Βελιγράδι και πίνουμε μια μπύρα σαν άνθρωποι σε ένα μαγαζί. Είδαμε αυτές τις εναλλαγές μεταξύ των χωρών. Σερβία, Βελιγράδι δεν υπήρχε lockdown επί της ουσίας. Ήταν η επιλογή που είχε κάνει η Σερβία. Κάτι καταλάβαμε και από το πρώτο κύμα. Ναι, και πάθαμε και οριακά ένα αγοραφοβικό σοκ όταν είδαμε τόσο κόσμο στους δρόμους. Ναι, γιατί φεύγεις από μια χώρα που δεν λειτουργεί, είναι όλα, έχουν κλείσει όλα. Η ρίστο εν παρόδο, σαν την Ελλάδα ήταν μόνο η Σλοβενία. Δηλαδή είχαμε από τα πιο αυστηρά lockdown. Εμείς το διαπιστώσαμε γυρνώντας 8-9 χώρες της Ευρώπης. Είχαμε από τα πιο αυστηρά lockdown. Δηλαδή και η Γαλλία πάνω κάτω είχε τα ίδια μέτρα με εμάς, αλλά εκεί πέρα ήταν πολύ πιο ελαστικές οι δυνάμεις καταστολής. Δηλαδή βλέπανε κόσμο το βράδυ στα πάρκα ενώ είχε περάσει η ώρα της. Δεν τους δέρνανε στις πλατείες. Όχι, δεν τους δέρνανε στις πλατείες. Είναι τώρα, είναι 2 χρόνια αυτές τις μέρες. Από χρόνια, δηλαδή προχτές νομίζω ήταν 2 χρόνια από τη Νέα Σμύρνη. Και κάπου εκεί είναι και η σελίδα μας στο Instagram. Πάνω κάτω με αυτή την αφορμή, όχι με την αφορμή της Νέας Μήνης, κοντά στο χρονικό διάστημα αυτό είπαμε ότι εμείς δεν αντέχουμε άλλο αυτό που βλέπουμε και κάπως πρέπει να εκφραστούμε. Κολλήσατε COVID εκεί? Ναι. Για την ακρίβεια θα κάναμε και τα 8 επεισόδια με ένα ταξίδι, δεν θα γυρνάγαμε. Και στο Μπορντό, στο 5ο από τα 8 επεισόδια της ουσίας, κολλήσαμε όλοι COVID. Πρόσεξε, 8 στα 8. Εντάξει. Πολύ καλό. Πολύ καλό μαζί, ήταν δεδομένο ότι αν κολλήσει ένας θα κολλήσουν όλοι. Τότε νομίζω δεν είχαν βγει ακόμα τα εμβόλια. Όχι, δεν είχαν βγει. Όχι, ήτανε, βασικά τότε είχαν βγει, αλλά είχαν αυτή τη σειρά προτεραιότητας με βάση τα ηλικιακά κριτήρια. Οπότε δεν σας είχε πιάσει ακόμα. Τις ευπαθείς ομάδες, ναι, και δεν μπορούσαμε να εμβολιαστούμε. Και κάναμε μια ωραιότατη καραντίνα στον Μπορντό. Ωραίο, εντάξει. Αυτό πώς πήγε, πόσες μέρες? 14 μέρες. 14 μέρες. Δύσκολο, γιατί όπως καταλαβαίνεις, 8 άτομα στη Γαλλία 14 μέρες, το budget εκτοξεύτηκε, οπότε μείναμε κλεισμένοι μέσα. Θα σου δείξω κάτι που δεν λέγεται. Αυτό ήταν το βασικό πρόβλημα. Ναι. Το οικονομικό. Λογικό, δεν μπορούσε να πάτε σε ξενοδοχείο καραντίνα και τέτοια. Γιατί κλείνει, ας πούμε, ένα Airbnb και απλά. Κλειστήκαμε σε ένα Airbnb και παραγγέλναμε και άνοιγε την πόρτα να παραλάβει ένας άνθρωπος την παραγγελία από εμάς με 3 μάσκες. Πω. Τσακωθήκατε. 8 άντρες τώρα σε ένα σπίτι όλοι με COVID. Που έχουν κάνει και το γύρο της Ευρώπης με ένα βαν. 8 άντρες πάλι μέσα, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, αν δεν τσακωθήκατε, πραγματικά είστε. Θεωρώ ότι αν δεν έπρεπε να ξαναφύγουμε για γυρίσματα ένα μήνα μετά, θα ξανακάναμε να βρεθούμε όλοι μαζί τουλάχιστον χρόνο. Και τελειώνει το lockdown, γυρίσατε και φύγατε πάλι. Και φύγαμε πάλι, ναι. Αλλά όταν φύγαμε για δεύτερη φορά, είχαμε πια συμφωνήσει με το Open. Okay. Είχαμε γυρίσει με 4 επεισόδια, πήγαμε το δείγμα. Και ευτυχώς το πήρε το Open και ξαναφύγαμε πια όντας βέβαιοι. Και εκεί, ας πούμε, καταλάβατε ότι αυτό είναι, αυτό θα κάνουμε στη ζωή μας. Ή όχι στη ζωή μας, αυτό θα κάνουμε τώρα για τα επόμενα χρόνια. Ας πούμε ότι, γυρνάμε εκπομπές. Δεν το έχουμε λήξει ακόμα μέσα μας αυτό. Θέλουμε να ασχοληθούμε με τη δημοσιογραφία, θέλουμε και με τις τηλεοπτικές παραγωγές. Ακόμα είμαστε. Εντάξει, αλλά δεν αποκλεί. Αλλά ξέρεις και μπορεί να κάνεις και τρίτη. Δηλαδή, θέλω να σου πω, δεν είναι ότι. Ναι. Και δεν αποκλεί το ένα το άλλο. Okay. Ναι, ακριβώς. Απλά δεν έχουμε καταλήξει ακόμα. Είμαστε στο φυσιολογικό πάμε και όπου βγει. Για να μιλήσω. Ωραία. Ωραία, πας. Πάμε από τώρα εκεί. Ποια είναι τα επόμενα επεισόδια? Σας έχει αλλάξει λίγο τον προγραμματισμό, το τι έχει συμβεί, το τι συμβαίνει στη χώρα αυτή την περίοδο? Μας τον έχει αλλάξει τον προγραμματισμό, από την άποψη ότι καθόμαστε με τον Κωνσταντίνο μια φορά τις 2 εβδομάδες και προγραμματίζουμε τα 4-5 επόμενα σε επίπεδο θεματολογίας. Και αυτή τη στιγμή δεν έχουμε σαφή προγραμματισμό, γιατί δεν ξέρουμε ποιο θέμα αυτή τη στιγμή ακόμα έχει νόημα να σηκώσουμε. Μοιάζουν όλα irrelevant αυτή τη στιγμή. Όταν υπάρχει αυτή η τραγωδία.
Οπότε είμαστε λίγο στο φλού αυτή τη στιγμή. Κάτι για, για την τραγωδία συγκεκριμένα. Ενδεχομένως, αλλά να σου πω κάτι. Αν δεν έχουμε να καταθέσουμε και κάτι συγκεκριμένο με μια εκπομπή, το να πούμε ότι να το εκμεταλλευτούμε για να ανέβουμε σε ένα κύμα, εγώ δεν το θεωρώ και σωστό. Οπότε αν δεν φτιάξουμε κάτι που πιστεύουμε ότι πρέπει να βγει, δεν θα το κάνουμε. Ως νέοι δημοσιογράφοι και οι δύο, πιο εκπρόσωποι της νέας γενιάς, πώς έχετε δει την αντιμετώπιση των ΜΜΕ μετά την τραγωδία? Κοίταξε να δεις, αναμενόμενοι. Δηλαδή δεν είναι ότι πέφτεις από τα σύννεφα. Και αυτός ήταν και ο λόγος λίγο πολύ που ξεκινήσαμε με τον Κωνσταντίνο το Uncover. Τελείως χομπίστηκα στην αρχή. Δηλαδή τώρα αφιερώνουμε έναν χρόνο. Γιατί κάπου μετά το πρώτο εξάμηνο χρόνο της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ένας στοιχειωδός έντιμος άνθρωπος και με στοιχειώδη νοημοσύνη καταλάβαινε ότι υπήρχε σχεδόν ο απόλυτος έλεγχος αυτόν που λέμε mainstream media. Εδώ πολλές φορές προφανώς, γιατί γίνονται κάποιες γενικεύσεις και η γενίκευση είναι ένα σχήμα που εξυπηρετεί κάτι, δεν είναι επί της ουσίας γενίκευση. Είναι ένα σχήμα λόγου, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι. Όλοι φταίμε. Ναι. Απλά είναι ένα σχήμα εύκολο στο λόγο, νομίζω, γι' αυτό επικρατεί. Ακόμα και αυτός που το λέει και το φωνάζει στο δρόμο, έχει στο μυαλό του αντιπαράθεση. Το φωνάζει ένας που είναι στο δρόμο, μην το φωνάζει ο πρωθυπουργός. Δηλαδή, ξέρεις, εκεί υπάρχει ένα θεμελιώδες πρόβλημα. Ας μην λέει στον εισαγγελέα, σήμερα θέλω να το πω, στον εισαγγελέα τι να κάνει. Δηλαδή, έγινε μια γαλλική επανάσταση για κάτι τέτοια θεματάκια πριν κάποια χρόνια. Εν τω μεταξύ, ήταν και βασική του εχμία. Μια μοναρχία, δηλαδή. Μην τα παίρνουμε όλα. Ήταν αυτό που λέει ο Θάνος, βασική αιχμή απέναντι στην προηγούμενη διακυβέρνηση, ο διαχωρισμός των εξουσιών και ο μη έλεγχος της δικαιοσύνης από την πολιτική. Τέλος πάντων, παιδιά, να κάνουμε μια παρέμβαση. Μην τους συναχωρούμε άλλο. Δεν αντέχω. Τους είδα χθες. Δηλαδή, δεν μπορώ να τους συναχωρούμε. Πόσο άλλο κλάμα. Ναι, δεν μπορώ. Δηλαδή, λυπηθείτε τους. Εδώ να πούμε και το κορυφαίο post Μανιάτη σήμερα το πρωί, ότι ελπίζω να έχουν συνέλθει. Πραγματικά. Και εμείς μέσα από αυτό το βήμα μεταφέρουμε. Το Uncover, γιατί το κρατήσεις? Ήταν επιλογή να μείνει μόνο στα social? Ναι. Δηλαδή είναι κάτι που δεν το πολύ βλέπουμε στην Ελλάδα. Τάση στο εξωτερικό υπάρχει αυτό το πράγμα, γίνεται, νομίζω. Θα σου πω, επειδή το Uncover το ξεκινήσαμε με διάθεση να συγκροτήσουμε πρώτα απ' όλα ένα community. Δηλαδή να προηγείται της είδησης το community και η αλληλεπίδραση με αυτό. Γιατί ούτως ή άλλως πολλές από τις ειδήσεις που βγάζουμε, τις έχουμε πάρει με έναν τρόπο από το ίδιο το community, τις έχουμε ερευνήσει και τις έχουμε δημοσιοποιήσει. Αυτό δεν μπορεί να γίνει εύκολα στο διαδίκτυο. Είναι πολύ πιο άμεσο ως εργαλείο το Instagram, το Facebook. Οπότε ναι, γι' αυτό δεν μπήκαμε στη λογική της, του να φτιάξουμε ένα site. Plus, άλλες υποχρεώσεις, άλλες καταστάσεις. Πρέπει να το ταΐζεις το ισχύει. Και το πιο βασικό επίσης είναι ότι συμφωνήσαμε ότι το κάνουμε χωρίς να προσδοκούμε κάτι οικονομικά. Γιατί ένα βασικό πράγμα, γιατί τίθεται πλέον στην Ελλάδα ότι υπάρχει ζήτημα ελευθερίας του τύπου. Είναι κακή αυτή η έκφραση που έχει επικρατήσει. Υπάρχει ζήτημα ανεξαρτησίας του τύπου, όχι ελευθερίας του τύπου. Και θεωρούμε ότι για να διατηρείς την ανεξαρτησία σου. Χρειάζεσαι ένα μοντέλο συνδρομητών, ας πούμε, ή δεν χρειάζεσαι να εξαρτάσεις αναγκαστικά από η ζωή σε πηγαίνει. Νομίζω ότι είναι ο μόνος δρόμος, αλλά κοίταξε να δεις, υπάρχουν και μέσα που δεν παίρνουν κρατική διαφήμιση, δεν παίρνουν τραπεζική διαφήμιση με τη σέσουλα και έχουν διαφημίσεις από ιδιώτες μέσα από media shop και τα λοιπά και δεν δίνουν λογαριασμό σε κανέναν, αλλά δεν είναι ο κανόνας. Οπότε είπαμε ότι εμείς δεν προσδοκούμε σε κάτι, δηλαδή δεν κερδίζουμε κάτι από το Uncover, γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε να γράφουμε αυτά που εμείς πιστεύουμε. Οπότε το site μας φάνηκε σαν να επισημοποιούμε, σαν να μεγαλώνουμε κάτι που δεν έχουμε ακόμα σχεδιάσει στο μυαλό μας πώς θέλουμε να γίνει. Εντάξει, και υπάρχει και εκπομπή που μπορεί, αυτά που θέλετε να γράψετε, ναι. Ας πούμε, ενδεχομένως μπορείτε να τα. Και πλέον κάπως με άλλο μέσο. Ακριβώς. Να το οπτικοποιήσουμε σε ένα άλλο μέσο. Πόσο δύσκολο είναι όλο αυτό το πράγμα, το γύρισμα των επεισοδίων, το να βρεις, το να κάνεις, το να το φτιάξεις.
Είναι δύσκολο στην, αρχικά στην φάση του σχεδιασμού, γιατί δεν είμαστε μεγάλη ομάδα. Οπότε θα πρέπει. Οι ίδιοι 8 είστε που είστε σταθεροί ομάδα. Είμαστε ακόμα λιγότεροι. Είμαστε 5 άνθρωποι. Okay. Δύο και τρεις πίσω από τις κάμερες. Και πρέπει να προγραμματίσουμε τα επεισόδια, να καταλάβουμε με κάποιο τρόπο όσο μπορούμε το τι μπορεί και εμάς να εκφράζει, αλλά να εκφράζει και έναν κόσμο. Μην γυρίζουμε πράγματα για να τα βλέπουμε εμείς μόνο, δεν έχουν κανένα λόγο στο τέλος της ημέρας. Και μετά να υπάρξει ένας συντονισμός μέσα σε όλο αυτό το πανικό που γίνεται στην καθημερινότητα όλων μας. Γιατί όλοι μας αναγκαστικά, και εμείς που δουλεύουμε για την εκπομπή, και οι παρευρισκόμενοι, έχουμε ζωή, έχουμε δουλειές, έχουμε εργασίες, οπότε εκεί είναι το δύσκολο κομμάτι. Αυτή τη στιγμή δηλαδή έχουμε ανοιχτά 3-4 επεισόδια που γυρίζονται παράλληλα μέχρι να κλείνει ένα-ένα επεισόδιο και να μοντάρεται. Πόσο χρόνο παίρνει από το γύρισμα μέχρι την προβολή, πόσο πάει περίπου? Παίρνει περίπου 5 μέρες. Αλλά σπαστά. Πάντως, δηλαδή, θέλω να πω, ρωτάμε γιατί και εγώ κάτι τέτοιο περίμενα. Ναι. Είναι πολύ ρίγορο. Τα αντανακλαστικά που έχετε δείξει και με το θέμα των Ρωμά και με το θέμα των ηθοποιών. Θα σου πω, πολλές φορές, και το ξέρουμε, γίνεται εν γνώση μας και, γι' αυτό, και σε αυτό τσακωνόμαστε και με τα παιδιά που είναι πίσω από τις κάμερες, θυσιάζουμε λίγο την ποιότητα για να βγάλουμε το θέμα γρήγορα. Από ποια άποψη? Από την άποψη ότι, εντάξει, για να κάνεις ένα γύρισμα, για να πάρεις 45 λεπτά από μια συνέντευξη, χρειάζεσαι 4 ώρες. Mm. Να στήσεις, να ξεστήσεις, να φτιάξεις το σωστό φωτισμό, το σωστό κάδρο. Με τον Κωνσταντίνο, επειδή επικρατεί πολλές φορές λίγο το δημοσιογραφικό, είμαστε ότι πάμε να πάρουμε αυτό που πρέπει να πάρουμε. Δεν σκεφτόμαστε πρωτίστως με βάση το τεχνικό, το σκηνοθετικό κομμάτι, το αισθητικό κτλ. Και η αλήθεια είναι ότι όντως θα γυρνάμε τα επεισόδια σε πολύ μικρότερο χρόνο από αυτό που γυρνάνε άλλοι, ας πούμε, επεισόδια. Αλλά εντάξει, προσπαθούμε, κάνει ο καθένας παραπάνω από ένα και δύο και τρία πράγματα, και προσπαθούμε για ό,τι καλύτερο, και προσπαθούμε να υπάρχει ένα σημείο ισορροπίας ανάμεσα στο θέμα που πρέπει να βγει, και πρέπει να βγει τώρα γιατί τώρα έχει ένα νόημα να βγει, και στην τεχνική αρτιότητα. Όταν ξεκινάτε μια εκπομπή, έχετε στο μυαλό σας τι θέλετε να πείτε μέσα από την εκπομπή? Ναι, έχουμε στο μυαλό μας το που θέλουμε να πάμε. Πάντα φυσικά μας πηγαίνουν οι καλεσμένοι, αλλά από τη στιγμή που εσύ ο ίδιος επιλέγεις τους καλεσμένους, δεν τους φέρνει το τηλεόραση. Το σε ποιο δίνει το βήμα, στην ουσία λέει ακριβώς το που θες να καταδείξεις. Γιατί επειδή είναι αποκλειστικά δική μας η παραγωγή, ξέρουμε ότι αυτό θέλουμε να αναδείξουμε. Δηλαδή την ερχόμενη εβδομάδα θα αναδείξουμε το πρόβλημα της στεγαστικής κρίσης. Γνωρίζουμε ότι θα πάμε προς τα εκεί. Ναι, δεν θα βγει κανείς να πει όλα είναι τέλεια. Είναι τέλεια, πληρώνω 800 ευρώ 50 τετραγωνικά Παγκράτη, τι ώρα είναι η ζωή μου. Ναι, ναι. Γι' αυτό σπούδασα, γι' αυτό δουλεύω. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν το έχουμε δει. Και να σου πω και κάτι, και δίνω και 150 ευρώ για θέση πάρκινγκ. Και ποιο να μου πει τι. Ζωή μαγική. Τρομερό. Αυτό στην τηλεόραση, δηλαδή. Δεν είστε μίζεροι, δηλαδή. Το έχουμε δει στο ίντερνετ, ok, πολύ, και στο έτερο κλπ. Αλλά στην τηλεόραση δεν έχει ασχοληθεί κάποιο σοβαρά με αυτό το ζήτημα. Που είναι ένα ζήτημα που την γενιά από 25 μέχρι 40, α πούμε, την απασχολεί καθημερινά. Όχι, μη σου πω, μην πάω από 25. Α πούμε, έρχεται ένα παιδί από τη. Από την Κοζάνη, έτσι. Σπουδάζει στην Αθήνα, περνάει στην Αθήνα στα 18, του τελειώνει στα 22, είναι πολύ καλός, βρίσκει δουλειά στα 22,5. Τι θα, δηλαδή, αυτό το παιδί που θα βγει στην αγορά εργασία στα 22,5 δεν θα παίρνει 1500 και 2000. Και θα του ζητάνε. Πρακτικά θα του ζητάνε καθαριστικό εφορίας για να νοικιάσει. Δηλαδή η κατάσταση. Ναι, ξεφύγει. Περνά casting για να νοικιάσει ένα σπίτι. Ναι, ξεφύγει, ναι. Και είναι και με βάση έρευνες που διάβαζα, και σοβαρές έρευνες ποιοτικές που δεν ασχολούνται με άλλες παραμέτρους, ότι είναι το νούμερο ένα ανησυχία της νέας γενιάς. Το στεγαστικό. Ναι, πολύ λογικό μου φαίνεται. Πολύ λογικό, γιατί εντάξει. Είναι το που θα μείνεις, δεν είναι ένα πρόβλημα. Και δεν το πιάνει τολμηρά ούτε το πολιτικό σύστημα, προφανώς ούτε και τα mainstream media. Ο καθένας για τους λόγους του, αλλά το να πεις ότι πρέπει να βάλω μια τάξη στη βραχυχρόνια μίσθωση σημαίνει ότι ενδεχομένως θα στεναχωρήσεις και έναν κόσμο που δεν είναι απαραίτητα, δεν είναι πλούσιος, είναι μεσαίος, μικρομεσαίος, αλλά μπορεί και να μην θες να το στεναχωρήσεις. Οπότε εκεί είναι αυτό που λέω εγώ, και ότι λες, α, θα δώσω ένα επίδομα. Γιατί το θα δώσω ένα επίδομα είναι ότι δεν σπάω αυγά με κανέναν.
και εσύ θα παίρνεις το νίκη που θέλεις, όσο εξωφρενικό και αν είναι, και ο ενοικιαστής θα μπορεί να νοικιάζει γιατί θα τον επιδοτεί το κράτος. Αλλά όταν το ακούς αυτό, αντιλαμβάνεσαι ότι δεν υπάρχει σοβαρή στεγαστική πολιτική στη χώρα. Προφανώς. Και επίσης είναι νομίζω... και το επίδομα και επίδομα. Δηλαδή, άμα το επίδομα αυτό βγαίνει το μήνα 30 ευρώ και συζητάνε 800 και 900, δεν καλύπτει καμία ανάγκη. Εγώ νομίζω ότι πιαστήκαμε και απροετοιμάστη σαν πόλη. Δηλαδή, το δει πότε έγινε τον μπαμ, ας πούμε, με το Airbnb και το ότι γέμισε όλο το κέντρο και με boutique hotel και το ένα και το άλλο. Πιαστήκαμε τελείως απροετοιμαστοί. Δεν ήμασταν έτοιμοι για κάτι τέτοιο, σε καμία περίπτωση. Η αλήθεια είναι ότι το κύμα σε βρίσκει του μαζικού τουρισμού. Ναι, δηλαδή και στη Βαρκελόνη απαιτούμαστε πιάστηκαν. Ναι, αλλά η Βαρκελόνη, ρε παιδί μου, υπήρχε, αυτό το πράγμα γινόταν από το 14-15. Και έτσι, βάλανε. Εμάς ήρθε το 18-19. Ναι, θα μου πεις, δεν είχαμε ποτέ τα μάτια μας στραμμένα προς την Ευρώπη. Και εμείς είχαμε τον τουρισμό μόνο το καλοκαίρι. Δεν ήμασταν city tourism. Break, ξέρω εγώ, για τους Ευρωπαίους όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Ναι, και η Βαρκελόνη όντως έκανε κάτι γι' αυτό. Ναι, το φίλτρα και η Βαρκελόνη και το Παρίσι. Εμείς δεν έχουμε φτάσει ακόμα σημείο να. Εντάξει, βέβαια. Υπήρχε ο COVID, υπήρχε το ένα, υπήρχε το άλλο. Απλά θέλω να σου πω ότι αν ξεκίνησε το 2019 και έχουμε φτάσει το 2023. Ναι, μέσα σε ένα COVID και τέτοια. Δεν ξέρω, και με όλα αυτά που γίνονται, δεν ξέρω αν έχουν προλάβει ακόμα να το δούνε σοβαρά και στη βάση που πρέπει. Να καταλάβουν ότι είναι πρόβλημα. Το στεγαστικό είναι τεράστιο. Το στεγαστικό πρόβλημα έχει να κάνει και με τη βραχυχρόνια μίσθωση, αλλά και με την κατάσταση των τραπεζών. Με το γεγονός ότι οι τράπεζες δεν δανειοδοτούν πρακτικά απολύτως κανένα πέρα από 20 οικογένειες. Ναι, αλλά σκέψου ότι. Καλά, σε καμία περίπτωση δεν θέλω να πάρω το μέρος των τραπεζών, αλλά ξέρεις, όταν. Προσπαθώ και εγώ να το ερμηνεύσω. Τότε, αν προέρχεσαι από ένα τρίτο μνημόνιο, από μια συμφωνία το 16, το 15, που έτρεχε μέχρι το 17, 18, 19 και μετά τα μεσοπρόθεσμα και όλα αυτά. Θέλει λίγο χρόνο και. Εντάξει, για απλά. Να δώσουν τα και εδώ υπάρχει και ένα σημείο ισορροπίας όμως. Δηλαδή. Δεν υπάρχει καμία ισορροπία. Όχι, ναι. Συμφωνώ μαζί σου. Απλά ξέρεις, προσπαθώ να κάπως να το ερμηνεύσω το γιατί έχει γίνει. Δεν ξέρω. Είναι ότι δεν έχουν πάρθει. Παιδιά, είναι ο έλεγχος του κράτους πάντα στην αγορά. Στο τέλος της ημέρας, αν το κράτος δεν ρυθμίσει την αγορά και τον τρόπο που λειτουργεί, θα γίνεται αυτό το πράγμα. Φυσικά προσφέρεται η Αθήνα, δεν έχει Σαγράδα Φαμίλια, έχει μεγάλο περίπατο, οπότε είναι λογικό να έχει μεγάλο τουριστικό κύμα. Αλλά εντάξει, κάπου πρέπει και εσύ να μπεις. Γι' αυτό έρχονται, πιστεύεις. Για το μεγάλο όλο το χρόνο. Και για το γήπεδο Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι το παράκανε ο Δήμαρχος. Δηλαδή. Κάπου όπα. Δεν ήμασταν έτοιμοι για τόσο τουρισμό. Δηλαδή και εγώ που δεν πολύ περπατάω, κάθε μέρα που με χάνεις που με βρίσκεις. Με το κανάλι, συζητάτε, ας πούμε, ξέρουν τη θεματολογία ή το έχετε εντελώς πάνω σας? Έχουμε ένα πολύ μεγάλο πλαίσιο ελευθερίας στη θεματολογία. Συζητάμε μόνο το ζήτημα της προσέγγισης και πιο πολύ για να βάλουν ιδέες. Δηλαδή είναι εξαιρετικό το κλίμα μέχρι τώρα. Οπότε και εμείς, για μας ήταν αυτονόητο ότι αν δούμε κάτι που δεν. Ήθελα να σας ρωτήσω, ήταν εγώ ένα ερώτημα. Άμα πάει καλά, που ήδη πάει, έρχονται σε ένα-δύο χρόνια ένα από τα μεγάλα κανάλια, τα mainstream, αυτά που αυτές τις μέρες. Δεν τα βλέπουμε με πολύ αγάπη και λέει σας δίνω τα δεκαπλάσια, ελάτε. Κοίτασε, αυτό σημαίνει ότι εμείς πλέον διαπραγματευόμαστε και από άλλη θέση από ό,τι είμαστε τώρα. Δηλαδή αν έχει πάει καλά και έρχεται το κανάλι σε εμάς, σημαίνει ότι έρχεται γιατί θέλει αυτό το προϊόν. Αν ήθελε το άλλο προϊόν, το έχει όλη την ημέρα. Εντάξει, και παίζει, ναι, στα πάνελ. Βάζουν τους όρους τους πάντα τα κανάλια, δεν είναι... Δεν μπορώ να σου απαντήσω από τώρα. Εκτιμώ ότι δεν θα μπει νερό στο κρασί. Ειδικά σε κάτι αν είναι όντως επιτυχημένο. Δηλαδή, είναι απλή λογική ότι διαπραγματευόμαστε σε άλλη θέση. Σου λέει επί της ουσίας ότι τώρα δεν είμαστε αλωτριωμένοι. Μπορεί σε δύο χρόνια να είμαστε. Ναι, μπορεί να δεις το Θάνο να βγάλει το σκούφο, να βάλει γραβάτα και να λέγεται Άρης πλέον, όχι Θάνος. Στο YouTube. Στάθης. Ναι. Καλύβας, ξέρω. Ναι. Στο YouTube. Ωραίο. Θα το πηγαίνατε. Κοίτα τον Παύλο σε κανάλι. Όχι, ρε παιδί μου, πες ότι σε ένα χρόνο δεν είναι πια ευχαριστημένη. Πολύ καλή πάσα. Είναι στο YouTube η εκπομπή. Όσοι ακούτε εκτός από το subscribe στα παιδιά, κάντε και σε εμάς. Ήταν επίτηδε. Τα είχαμε στην εντάξει και τηλέφωνο. Συγγνώμη. Βάλε τικ, το κάναμε κι αυτό. Ανεβαίνει στο YouTube του Uncover κάθε Τετάρτη. Παίζει Παρασκευή το επεισόδιο και Τετάρτη ανεβαίνει και στο YouTube. Σας επηρεάζουν οι ιστορίες αυτές? Δηλαδή, βασικά δεν θέλω να το πω τόσο γενικά. Αυτό με τους Ρωμά ήταν πολύ συγκλονιστικό επεισόδιο.
Θα σου πω τις σκέψεις μου. Δηλαδή, πώς σε αλλάζει σαν άνθρωπο μια τέτοια δουλειά που, ή οι ώρες που έχεις περάσει μαζί τους? Σε αλλάζει πάρα πολύ. Εκείνη τη στιγμή, όταν ήμασταν στη Δυτική Αχαΐα και κάναμε αυτό το επεισόδιο, στο λέω ειλικρινά, έλεγα από μέσα μου, μακάρι να υπήρχαν εδώ δίπλα μας άνθρωποι που έχουν τις ρατσιστικές προκαταλήψεις και να ήταν από το πρωί μέχρι το βράδυ που καθίσαμε εμείς και να ακούγανε τι συζητάμε, να βλέπανε αυτούς τους ανθρώπους, γιατί θα τους έκανε πολύ μεγάλο καλό ως προς τις αντιλήψεις και τις πεπιθήσεις που έχουν, χωρίς να έχουν έρθει σε επαφή ποτέ με μια κοινότητα Ρωμά. Σαφώς και σε επηρεάζει και σαφώς και σε διαμορφώνει, όπως σε διαμορφώνει και κάθε σου βίωμα. Αλλά ειδικά το επεισόδιο αυτό ήταν κάτι το εξαιρετικό, γιατί μιλήσαμε και off camera με μανάδες οι οποίες off camera κλαίγανε για τη δολοφονία που είχε γίνει πολύ πρόσφατα. Και για την έλλειψη υποδομών στον καταβλισμό της. Έβλεπες με διαφορά ενός τετραγώνου και εκεί καταλαβαίνεις ότι τον άνθρωπο το διαμορφώνει το κλίμα που ζει. Υπήρχε ένας καταβλισμός, στον ίδιο καταβλισμό υπήρχε μια περιοχή η οποία είχε ηλεκτροδότηση, είχε νερό. Το Μανχάταν. Ας πούμε. και το Μπρόγκ πιο κάτω. Και ένα τετράγωνο δίπλα δεν είχαν ούτε ρεύμα ούτε νερό. Και ήταν αλλιώς οι άνθρωποι, τους καταλάβαινες. Γιατί δεν είχαν λύσει τις βασικές ανάγκες που όλοι το έχουμε λυμμένο στη ζωή μας πλέον. Δηλαδή υπήρχε κύριος που μας είπε ότι για να πλύνει το εγγόνι του φτάνει μέχρι το ποτάμι, παίρνει κανάτα και γυρνάει σπίτι με την κανάτα να πλύνει το εγγόνι του. Λες και είμαστε... Δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Και είναι και συστηματική η κοροϊδία που έχουν υποστεί από το πολιτικό κόσμο, δηλαδή και από τις αυτοδιοικητικές αρχές και από την κεντρική κυβέρνηση. Είναι τρομερό, δηλαδή... μας λέγανε χαρακτηριστικά ότι έρχονται διακομματικά από όλα τα κόμματα πριν τις εκλογές. Και τις αυτοδιοικητικές προφανώς. Και κυριολεκτικά εξαφανίζονται. Εξαφανίζονται, δεν σηκώνουν τηλέφωνα. Απίστευτο. Οπότε ναι, εντάξει, σε αγγίζει αυτό το πράγμα. Και ειδικά όταν βλέπεις τώρα σε τι συνθήκες ζουν μικρά παιδιά. Εγώ μίλησα με έναν τον Κώστα, ακόμα τον θυμάμαι, ο οποίος έπαιζε κιθάρα. Και του άρεσε, είχε μια κιθάρα και έπαιζε και μου λέει να σου πω. Θα ευχόμουν να έχω ίντερνετ, γιατί θα είχα μάθει πολύ πιο γρήγορα κιθάρα. Τώρα λέει πάω στα τυφλά. Πόσο χρόνο ήταν αυτό, δηλαδή, περίπου? 14 χρονών. Ήταν το πρώτο πράγμα που μου είπε, μου λέει μακάρι να είχαμε ίντερνετ, γιατί θα είχα μάθει κιθάρα. Άξιζε εκεί, πώς βρήκατε? Πώς ήταν εύκολο να τους πείσετε? Επειδή είμαστε την Πάτρα, είχαμε επαφές από την κοινότητα, βρήκαμε τον πρόεδρο της κοινότητας και ο ίδιος δηλαδή μας έβαλε μέσα. Αλλά στις συζητήσεις αυτές που λέει ο Θάνος, υπήρχε ένα άλλο παιδί 25 χρονών, το οποίο μας είπε ότι 25 χρόνια στο χωριό του δεν έχει πιει καφέ στην καφετέρια. Δεν του επιτρέπουν. Το δίνουν σε πλαστικό και του λένε φύγε, πήγαινε για δουλειά. Εδώ δεν κάθεσαι. Πόπο διαχωρισμός. Δηλαδή λες και είμαστε στην Αμερική των 60's. Δηλαδή. Ακριβώς. Του δίνουν καφέ μόνο σε πλαστικό. Δεν τον αφήνουν να κάτσει. Είναι τρομερό. Είναι το επεισόδιο που σας συγκλώνησε, η ιστορία που σας συγκλώνησε περισσότερο, να καταλαβαίνω. Ναι, νομίζω ναι. Το βαρύναμε. Ναι, ήταν λίγο, αυτό ξέρεις. Το περιμέναμε, το περιμέναμε. Εντάξει, τι άλλα ετοιμάζετε, είπατε, τη στεγαστική κρίση? Ετοιμάζουμε τη στεγαστική κρίση, ετοιμάζουμε πολύ καιρό ένα σχετικά με τον ελληνικό στίχο. Όπου μιλάμε με... Ωραίο. Μ' αρέσει που ακροβάτε μεταξύ pop, κουλτούρας και... Ναι. Ξέρεις. Ωραίο. Και κοινωνικού προβληματισμού, ας πούμε. Ξέρεις τι, όμως και την pop κουλτούρα προσπαθούμε να την προσεγγίζουμε πολιτικά. Δηλαδή για το τραγούδι, ας πούμε, για τον ελληνικό στίχο, έχει και ένα κομμάτι μέσα γιατί έχει χαθεί ο πολιτικός στίχος. Ή ας πούμε μια απορία που είχαμε διαχρονικά είναι γιατί... Τα μνημόνια και το κύμα μετανάστευσης των μνημονίων δεν γέννησαν τα αντίστοιχα τραγούδια όπως συνέβη σε παλαιότερα κύματα μετανάστευσης της χώρας, ας πούμε. Εντάξει, ήρθε το τραπ. Ναι, ήρθε. Κάπως εξισορρόπησε. Ο Λέξ έχει και η ραπ βασικά νομίζω κυρίως έχει. Ναι, αλλά νομίζω... Bloody Hawk. Εντάξει, ο Λέξ δεν προϋπήρχαν τα βόρεια αστήρια και όλα αυτά, νομίζω ήταν πριν τα μνημόνια. Ναι, δεν τους γέννησαν τα μνημόνια. Αυτά ήταν ούτως ή άλλως ρεύματα που πάντα είχαν το πολιτικό στοιχείο, δηλαδή και low bap. Ήταν ταυτωτικό για αυτούς αυτό το πράγμα. Οπότε εμείς αναζητούμε για ποιο λόγο στο εντός εισαγωγικών, γιατί δεν ξέρω, δεν μου φαίνεται δόκιμος όρος, έντεχνο, ή στο pop τραγούδι, γιατί δεν έχει κυριαρχήσει. Όχι κυριαρχήσει βασικά, γιατί δεν έχουν μπει αυτή η στιγμή. Έστω σαν
στοιχείο έκφρασης. Έχουμε αυτό, έχουμε ένα επεισόδιο σχετικά με τα ναρκωτικά και την έμφυλη τους προσέγγιση. Τι συμβαίνει με τις γυναίκες χρήστριες, πόσο εύκολα μπαίνουν ή δεν μπαίνουν σε πρόγραμμα απεξάρτησης και γιατί. Τι άλλο έχουμε, Θάνο, ξεχνάω. Νομίζω για την ώρα αυτά. Για τον Παναθηναϊκό δεν έχετε κάτι? Θα βλέπετε θέλω... Παρασκευές στις 10 στο Attica TV. Θέλω να πιάσω ένα μικρόφωνο για τον Παναθηναϊκό φέτος και να μιλάω ένα τρίωρο. Το έχω καταλάβει. Για το ποδόσφαιρο ή για τον μπάσκετ? Για το ποδόσφαιρο, με τον μπάσκετ δεν έχω σχέση. Τι να πει για τον μπάσκετ? Εσύ Ολυμπιακός? Πατρινίκη 2, έτσι? Ναι, ναι. Δεν είστε και Παναχαϊκοί, κάτι προμηθέας, όχι, πάτρας? Εγώ καθόλου τίποτα, μόνο Παναθηναϊκός. Όχι, ήταν μια ευκαιρία Παναχαϊκή όσο ήμασταν γυμνάσιο, ξέρεις, να βλέπουμε με τις μεγάλες ομάδες, αλλά όταν σε πιάνει στην παιδική σου ηλικία και η ομάδα σου είναι αφορμή για καζούρα, συνήθως επιλέγεις κάποια άλλη ομάδα. Τώρα πόσο Θάνος επέλεξε ένα Παναθηναϊκός την εποχή που εμείς παίρναμε συνεχόμενα από τα πρωταθλήματα, δεν μπορώ να γνώριζα. Ασχολείστε και δύο πολύ από ό,τι έχω καταλάβει. Ναι, αρκετά. Τσακώνεστε ποτέ? Κοίταξε να δεις. Όχι, γιατί κατεβάζει ρολά όταν βλέπουμε παιχνίδι. Εγώ είμαι άρρωστος, Κατεβάζει ρολά και παρακαλάει την αρμάδα του Γιοβάνοβιτς. Εντάξει, δεν πολύ βγαίνει αυτό το τελευταίο καιρό, αλλά τέλος πάντων. Όχι, μια χαρά πηγαίνει, δεν το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες, αλλά τέλος πάντων. Εντάξει, τώρα, γιατί να είσαι αντικειμενικός σε σχέση με πριν το Μουντιάλ, έχει πέσει λίγο. Έχει πέσει, αισθητά. Και δεν παίζει πλέον και την καλύτερη μπάρα στην Ελλάδα. Την παίζει ΑΕΚ, το λέω πάρα πολύ ανοιχτά, αλλά παραμένω άρρωστος. Ναι, καλά, αυτό δεν αλλάζει. Εντάξει, αυτό δεν αλλάζει. Στην Πάτρα πηγαίνετε ακόμα όμως, Ναι. Τι θα αλλάζατε τώρα στην Πάτρα? Και θα αλλάζετε και στην Αθήνα, ζώντας εδώ πέρα? Ή η Πάτρα μάλλον έχει τα ίδια προβλήματα που βλέπετε στην Αθήνα? Το μεγάλο πρόβλημα της Πάτρας είναι η έλλειψη εργασίας. Και αυτός είναι και ο βασικός λόγος που και οι δύο είμαστε στην Αθήνα. Είναι προσανατολισμένοι στο φοιτητό κόσμο, στις υπηρεσίες. Και λίγο πολύ, αν η δουλειά σου δεν περιστοιχίζεται από αυτό το πράγμα, έχεις πρόβλημα να βρεις εργασία. Το θετικό της Πάτρας, και το λέω γιατί εγώ ανέβηκα πρόσφατα στην Αθήνα, τέλη 19 ανέβηκα. Ουρλής. Ναι. Καλά πήγες. Είναι ότι παίρνεις τηλέφωνο. Ήρθα να ζήσω. Να γνωρίσω κόσμο και αυτό ήταν. Το θετικό της Πάτρας είναι ότι σε 20 λεπτά πίνεις καφέ με όποιον φίλο θες, από όποιο σημείο της πόλης θες. Να σου πω κάτι. Λοιπόν, είναι μύθος λίγο αυτό για την Αθήνα. Και εδώ το κάνεις αυτό. Οκ, αν δεν έχεις αυτοκίνητο, δυσκολεύεσαι λίγο. Αλλά εντάξει, το κάνεις. Δεν είναι ότι. Δηλαδή, έχω φίλους που μένουν μακριά. Τους βλέπω. Δεν είναι ότι λέμε δεν θα σε δω. Όχι, αλλά δεν είναι τόσο άμεσο όσο ότι ντύνομαι φίλο. Ναι, ισχύει. Αλλά δεν είναι και ανασταλτικός παράγοντας να μην δεις τον άλλον. Όχι, καλή δικαιολογία όμως. Καλή δικαιολογία εγώ, είναι. Που είμαι αντικοινωνικός, αυτό δεν το θεωρώ θετικό για μια πόλη, ας πούμε. Δεν μου λέει απολύτως τίποτα. Δηλαδή, άμα είχατε δουλειά στην Πάτρα, θα μένατε στην Πάτρα? Τώρα ζώντας και στην Αθήνα, όχι. Πριν 3-4 χρόνια σίγουρα δεν θα σου έλεγα. Όχι, εγώ που έχω έρθει από 18. Ελπίζω μάνα να μην ακούς τώρα το. Εντυπωσιάστηκε εσύ από το lockdown. Ναι, το κάναμε πιο καλά εδώ. Ναι. Εγώ ήρθα φοιτητής 18 χρονών και είμαι από 18 χρόνων εδώ. Οπότε τη θεωρώ πόλη μου πλέον. Δηλαδή δεν βλέπω τη ζωή μου κάπου αλλού. Όσο και να τη μισώ, ας πούμε. Γιατί τέτοια μίσα? Τη θεωρώ, παιδί μου, ότι είναι η πιο άσχημη πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Δηλαδή ο τρόπος που τους έχουν συμπεριφερθεί τα τελευταία 50-60 χρόνια. Η πολιτική και πολεοδομικά και αρχιτεκτονικά είναι, εντάξει, είναι τραγωδία. Και δεν υποστηρίζω και ένα καινούριο σύνθημα που μου φαίνεται έτσι λίγο χύπικο, ότι μας αρέσει η ασχήμια της Αθήνας. Μα μου αρέσει η ασχήμια της Αθήνας, ας πούμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι λίγο. Απλά... Εμένα με τους πέφτουν, δεν έχουμε ένα ποτάμι, ρε. Έχουμε όμως τέτοιο, ρε. Έχουμε Ιαπωνέζικο. Το παζώσαμε. Καλά, δεν ήταν κάτι εξαιρετικό, αλλά το παζώσαμε. Όχι, αλλά σου λέει δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να είσαι ευρωπαϊκή. Δεν σου λέω πρωτεύουσα. Και είχαμε μεγάλη ευρωπαϊκή πόλη. Είχαμε ποτάμι. Δύο-τρία είχαμε. Ναι, δύο-τρία και φυσικά. Το ξέρει κάτω από το σπίτι μου παίρνωσε, ήταν ποτάμι και ήταν παζωμένο. Ναι, είναι φοβερό. Και οι ευρωπαϊκές πόλεις και πρωτεύουσες έχουν πολλές χτιστεί γύρω από τα ποτάμια τους. Ναι, εννοείται. Είναι μπόριο. Έχει και, εντάξει, έχει και σημεία η Αθήνα που περπατάς και λες, εντάξει, γι' αυτό την αγαπάω. Ναι, προφανώς. Είναι μια διαρκής αντίφαση και μια αντίθεση αυτή η πόλη, έτσι, σαν την ανθρώπινη ζωή. Εντάξει, εγώ νομίζω ότι η Αθήνα έχει ωραία ζωή, δεν είναι ωραία πόλη, όντως. Αλλά έχει ωραία ζωή, ρε παιδί μου, εντάξει. Ναι. Προφανώς. Δεν είναι όμορφη. Ναι, δεν είναι όμορφη. Σε μεγάλα κομμάτια της. Εσάς σας αρέσει η Αθήνα? Απάντησα νομίζω. Σε μεγάλα κομμάτια όχι, εντάξει.
Τι να σου πω, έχω συνηθίσει, ζω πόσα χρόνια εδώ πέρα, δεν ξέρω. Όλη μου ζωή δηλαδή, αλλά. Ναι, έχει σημεία που μου αρέσει. Δεν τη βρίσκω κι εγώ όμορφη. Απλά ξέρεις, αλλά... από ένα σημείο και μετά, καλά, συνηθίζεις, δεν το συζητάμε και βολεύεσαι. Και συνηθίζεις και την ασχήμια της και την ομορφιά της. Την ομορφιά της βλέπεις πιο λίγο. Mm. Δηλαδή δεν έχω πει ποτέ, πω, τι, να ανέβεις στο Λυκαβιτό και να πεις πω, γραφικό κάπως, οκ. Okay. Δεν φτάνω στα 40. Δεν θα βγαίνω φίλια και στο Λυκαβιτό να βλέπω πω, πω, τι ωραία που είναι. Όχι, δεν συλάβουμε, ξέρω. Σίγουρα. Ναι, θα με συλλάβουν. Δηλαδή, αν ανέβει, τράβα μεσημέρι, έτσι. Σε κάτι παιδικές χαρές πάω. Ξέρεις, αυτό ακούγεται. Δεν έχει παιδί, ξέρεις. Δηλαδή, αυτό τι να βλέπω, ξέρεις τι. Επειδή είμαι νέος γονιός, ρε παιδί μου, και πηγαίνω, αυτό που σου λέω, πηγαίνω σε παιδικές χαρές, τσαντίζομαι γιατί είναι όλες εγκαταλελειμμένες και χάλια. Με παιχνίδια φρικτά που μπορεί να ανέβουν τα παιδιά και να σπάσουν τα κεφάλια τους. Αυτό με εκνευρίζει. Δεν μπορείς να αφήσεις το παιδί χωρίς να το επιβλέπεις διαρκώς, ας πούμε, σε μια παιδική. Ή τα πεζοδρόμια. Σου λέει, είδα τελείως διαφορετικά τώρα την Αθήνα από όταν γεννήθηκε το παιδί. Με το καρότσι. Με το καρότσι. Που είναι η πιο άβολη πόλη για να περπατήσεις με ένα καρότσι. Πάνω σε αυτό που λες, κάναμε την προηγούμενη Παρασκευή, είχαμε ένα επεισόδιο σχετικά με αναπηρία και είχαμε μια κοπέλα που έχει οπτική αναπηρία. Και ήμασταν λίγο πιο κάτω από εσά στην Καλυθέα, γιατί την επέλεξε. Στο Φαρό. Κοντά εκεί, κοντά εκεί. Την επέλεξε ως τόπο διαμονής, ως ένας δήμος που είναι φιλικά προσβάσιμο σε άτομα με οπτική αναπηρία. Και κλείνουμε τις κάμερες και τις λέμε να γυρίσουμε μαζί σπίτι της. Δεν είχαμε διανοηθεί το τι μπορεί να συναντήσουμε. Μηχανάκια πάνω σε πεζοδρόμια, κακοφτιαγμένα πεζοδρόμια. Αμάξια πάνω στις γωνίες εκεί που πάει να βγει ο άνθρωπος. Ένα μπάχαλο. Και δεν μπορεί να πει και τίποτα γιατί μπορεί να στραβώσει ο άλλος και να ξέρει να παίξει ξύλο. Και... είναι γενικά νομίζω μια κατάσταση. Έχω κάνει το ίδιο θέμα με άνθρωπο είναι σε αμαξίδιο. Θέμα... και ήταν. Δεν έχουμε αυτή την κουλτούρα. Μπορούσε να πάει απέναντι. Και νομίζω. Θέλω να προσθέσω το εξής. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία. Θα σας πω τι εννοώ. Επειδή οι πόλεις δεν είναι φτιαγμένες ώστε να είναι προσβάσιμες για τους ανθρώπους που έχουν αναπηρίες. Οι άνθρωποι με τις αναπηρίες δεν βγαίνουν έξω. Εμείς δεν τους βλέπουμε, νομίζουμε ότι δεν έχουμε. Ενώ δεν είναι καθόλου έτσι. Έχω την αίσθηση ότι σιγά σιγά τουλάχιστον στις νέες γενιές που έρχονται ψιλοαλλάζει αυτό. Όλοι αυτό ελπίζουμε να αλλάξει. Ξέρεις. Διεκδικούν δηλαδή δικαιώματα και των συμπολιτών τους χωρίς να έχουν οι ίδιοι το αντίστοιχο ζήτημα. Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλά ό,τι και να κάνουμε, το πεζοδρόμιο δεν θα αλλάξει, δεν θα μεγαλώσει. Δεν θα αποκτήσει περισσότερο χώρο για να. Μπορέσει να περπατήσει ή να περάσει κάτι τέτοιο. Ή δεν θα. Πόσο... θέλει πολύ καιρό να πείσει τον άλλον ότι ξέρει τι, δεν μπορεί να παρκάρει αυτή τη θέση γιατί είναι καταλαβαίνω, έχει δίκιο που ψάχνει και δεν βρίσκει. Είναι πολύ άδικο το ότι ψάχνει μισή ώρα να παρκάρει και δεν βρίσκει. Είναι πάρα πολύ άδικο. Πραγματικά συμπάσχω μαζί σου. Και λυπάμαι. Αλλά η θέση που είναι για ανάπηρο δεν είναι για είναι σένα. Για κάποιο δηλαδή, λόγο, δηλαδή. Μην το βάλεις εκεί. Αυτό που κάνεις είναι ακόμα πιο άδικο δηλαδή από αυτό που έχεις υποστεί. Παρόλο που φίλε, είμαι μαζί σου. Χάρη στο δίκιο σου. Νομίζω ότι όλη αυτή η κουλτούρα, ρε παιδί μου, για να αλλάξει. Δεν ξέρω αν θα αλλάξει από τη δική μας τη γέννηση. Όσο και να θέλουμε, όσο και καλό προαίρετη και καλή διάθεση και τα μέσα να βρούμε να το κάνουμε. Είναι. Κάπως δύσκολο μου φαίνεται. Δεν ξέρω, είμαι λίγο πιο αισιόδοξος. Γιατί είσαι 10 χρόνια μικρότερος γι' αυτό. Αυτό. Ξέρεις, ωραίο, μαζί σου. Ναι. Ίσως το κλίμα των ημερών που βλέπω κόσμο να διαμαρτύρεται. Διδράει. Είμαι της λογικής ότι η ζωή συνεχίζεται, αλλά δεν συνηθίζεται. Και κυρίως από αυτές τις μικρότερες γενιές. Δεν μπορείς να συνηθίσεις την ασχήμια. Πώς θα συμβιβαστείς, παιδί μου, να ξυπνάς κάθε μέρα σε μια άσχημη κατάσταση. Κάπου όπα. Okay, ναι, η αλήθεια θα έπρεπε να έχει γίνει αυτό εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και εγώ δεν είμαι τόσο αισιόδοξο. Βλέποντας. Όχι, ούτε εγώ τη μοιράζω. Νέα γενιά. Όχι, το αισιόδοξο είναι ότι βγήκε τόσο κόσμο σε όλες τις πόλεις αυτή τη βδομάδα. Σε όλες τις πόλεις της χώρας αυτή τη βδομάδα. Αυτό είναι το πολύ αισιόδοξο. Δηλαδή είναι κάτι το οποίο προσωπικά είχα να το δω από το 2000. Από Γρηγορόπουλο, ναι. Όχι, από του. Από του αγανακτισμένου. Από τι πλατείε. Όχι του αγανακτισμένου, από τι πλατείε. Γιατί οι αγανακτισμένοι δεν ήταν. Ναι, από τι πλατείε. Ήταν περίεργο. 10 χρόνια. Τι 10, 13 χρόνια. Και όπω και τότε άλλαξε κάτι. Στη χώρα νομίζω ότι και τώρα βρισκόμαστε. Ξέρεις τι όμως. Μπροστά σε μια αλλαγή που ακόμα δεν ξέρουμε ποια θα είναι, αλλά νομίζω ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια αλλαγή. Εγώ θα σου πω ότι μέσα στη διάρκεια μιας μέρας μπορώ να φύγω από την κατάσταση αισιοδοξίας ή αυτή της απεσιοδοξίας και να επιστρέψω τρεις φορές. Δηλαδή νομίζω εν τέλει είναι πλέον τόσο πυκνή σύνθετη πραγματικότητα και
δεν έχω απάντηση στο αν είμαι αισιόδοξος ή απεσιόδοξος. Είναι όλα ρευστά αυτή τη στιγμή. Είναι όλα πολύ ρευστά. Ναι, και σε πλημμυρίζουν τόσες διαφορετικές απόψεις από παντού που είναι λίγο... Αλλά σίγουρα είναι πάρα πολύ θετικό αυτό που είδαμε και συνεχίζουμε να βλέπουμε, γιατί οι πλατείες εξακολουθούν να γεμίζουν από μαθητές και φοιτητές. Ναι. Και είναι και αυτό, είναι, επειδή μου νιώθεις ότι είναι και αυθεντικό αυτό που συμβαίνει. Δεν είναι κατευθυνόμενο από κάπου. Όχι, ούτε κατευθυνόμενο, και νομίζω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι απλά κουράστηκαν. Είπαν ότι φτάνει ως εδώ με την επικοινωνία. Γιατί αυτό το πράγμα που ζούμε δεν είναι πολιτική, είναι επικοινωνία. Ναι, αυτό, δηλαδή... αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Εγώ. Θυμάμαι κάποια στιγμή τα πρώτα χρόνια της διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έλεγα ότι γίνεται απόλυτη επικοινωνιακή διαχείριση στα πάντα, και λέω εντάξει, δεν μπορεί να βγάλεις μια τετραετία έτσι, γιατί κάποια στιγμή ο κόσμος βιώνει και τα αποτελέσματα των πολιτικών σου. Δεν είναι θεατής στην τηλεόραση, είναι άνθρωπος που ζει την πραγματική ζωή και υφίσταται ό,τι εσύ αποφασίζεις. Αλλά όχι, δεν έχουν σταματήσει, συνεχίζουν. Δηλαδή έχουν ακόμα την αντίληψη ότι μπορούν με επικοινωνιακού τύπου τεχνάσματα να πείθουν κόσμο που βιώνει αυτά που προσπαθούν να του πλασάρουν με διαφορετικό τρόπο. Το οποίο το θεωρώ εξωφρενικό, αν θες. Δηλαδή θεωρώ ακραία υποτίμηση του νοημοσύνης των ανθρώπων αυτό το πράγμα. Και το οποίο μπορεί να πιάσει με κάποιο πας, ας πούμε, για το θέμα της ακρίβειας, ένα τσιροτάκι, ας πούμε, στην πληγή σου. Αλλά όταν έχεις να κάνεις με τον άδικο χαμό τόσων ανθρώπων. Και νέων παιδιών. Από τη δική σου αναλγησία και να βλέπεις και να βγαίνουν και τα βίντεο, ας πούμε, του Καραμανλή με την φτάνεις κάπου στο ότι ως εδώ, και βλέπεις ανθρώπους, ας πούμε, που ενδεχομένως να μην ασχολούνται με την πολιτική, να μην θέλουν, γιατί να είναι στο δρόμο πλέον και να είναι και στα κάγκελα. Τέλος πάντων. Και το ότι δεν ασχολούνται με την πολιτική, πάλι δηλαδή το θεωρώ σχετικό. Είναι... Η δικιά μου εκτίμηση είναι ότι έχουμε ένα πολιτικό σύστημα που είναι απαξιωμένο και φταίει προφανώς και αυτό σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αλλά ας πούμε, ανοίγοντας το TikTok, το Instagram, εγώ βλέπω πολύ πολιτικά πράγματα, ας πούμε, να συζητάνε και να απασχολούν τους νέους ανθρώπους. Ισχύει, και ναι, νομίζω αυτό είναι άλλο η πολιτική και άλλο τα κομματικά. Ναι, έχουμε φύγει σε μια νέα εποχή που η πολιτική έκφραση είναι και διαφορετική. Και πρέπει να το αντιληφθούμε αυτό, δηλαδή. Οπότε θεωρώ, ας πούμε, ότι αυτή η γενιά ασχολείται πολύ περισσότερο με την πολιτική από την αμέσως προηγούμενη. Η δική μου εκτίμηση είναι. Μπορεί να είναι έτσι, ναι, δεν ξέρω. Ακολουθείς τον Πρωθυπουργό στο TikTok? Όχι. Αλλά μαθαίνω ότι πάει πολύ καλά τώρα τελευταία. Βέβαια. Έχει TikTok. Ναι. TikTok και. Έκανε ένα μεγάλο μπραφ, απότομο. Ναι. Θα έλεγε κανείς ότι. Δεν υιοθετούμε. Εντάξει, μπορεί να παράγει πολύ καλό content. Ναι. Αλήθεια. Κοίταξε, όντως, άμα είναι τόσο καλός, να γίνει content creator. Δηλαδή, είναι μια. Παιδί, ονόξι λαμπρό. Μια καλή πρόπτικη. Να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι. Χρόνο ελεύθερο έχει. Ναι. Στα 60 του μπορεί να τη πηγαίνει, ξέρει και να. Και ξέρει τι, άμα το αποφασίσει με ειλικρίνεια τίμη ότι θα γίνω content creator, το αφήνω αυτά που κάνω. Travel τώρα. Blogger. Travel blogger. Εγώ θα ακολουθήσω. Εγώ θα ακολουθήσω. Ωραία. Και αυτό είναι δέσμευση. Ναι. Και αυτό είναι 10 Μαρτίου Παρασκευή, 3 και 4 την ώρα που γράφει την εκπομπή. Η καλύτερη πάσα για φινάλε. Ναι, φοβερό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε που ήρθατε. Συνεχίστε την καλή δουλειά. Καλή συνέχεια να έχετε και καλή τύχη σε αυτό που κάνετε. Είναι πάρα πολύ ωραία. Κάθε Παρασκευή να ξαναπούμε. Στις 10 στο Άττικα. Και σε εσάς κάντε κανένα subscribe στα παιδιά. Κριτική πεντάστερη. Το έχω όλο, έτσι. Μακάρι η Αρμάδα Γιωβάνοβιτς να βγει τρίτη. Και πήγα να του πω ότι πας για εξαιρετικό κλείσιμο. Δεν είμαι τόσο αντικειμενικός. Όχι, δεν είμαι τόσο αντικειμενικός. Όχι, η Αρμάδα Γιωβάνοβιτς θα βγει πρώτη. Και ελπίζουμε η χώρα να απαλλαγεί συνολικά και από αυτή τη δυστοπία που ζει. Πέραν του ποδοσφαίρου. Ναι, καλά, αυτό είναι το. Πέρα από την πλάκα τώρα, το πιο βασικό και το πιο σοβαρό είναι αυτό. Μακάρι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε. Εμείς.